Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ έτσι όπως το γνωρίζετε και όπως σας το έχουμε διαφημίσει, γνωστοποιήσει. Στο Just Radio είναι καλεσμένος ο πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Πέτρος Τατούλης. Κύριε Τατούλη, καλώς μας ορίσατε. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι με την ευκαιρία αυτή κοντά σας, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου χρειάζεται η ενσυναίσθηση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Πελοποννησίων για να δούμε τελικά πώς θα ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη που έχει απλωθεί επάνω μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Να πούμε ότι η συνέντευξη με τον Πέτρο Τατούλη είναι ζωντανή, είναι live. Ο Τατούλης είναι στο κέντρο της πόλης, εδώ της Κορίνθου, της Κορινθίας. Κύριε Τατούλη, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα της πανδημίας που έχει προβληματίσει όλους. Βρισκόμαστε σε μια περίεργη καμπή. Περισσότερο όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω ως πολιτικό και όχι ως γιατρό. Γιατί έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι ο κόσμος πρώτα απ' όλα έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί και από το μάκρος της πανδημίας αλλά και από τις αντιφάσεις που υπάρχουν. Θα ήθελα την δική σας εκτίμηση. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πρώτα θα ήθελα να πω κάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η αντιμετώπιση μιας πανδημίας δεν είναι αμιγώς θέμα ούτε των επιστημόνων ούτε των πολιτικών. Αυτές οι δύο κατηγορίες θα πρέπει ουσιαστικά να αναλάβουν την ευθύνη για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα πανδημίας. Ένα μεγάλο πρόβλημα παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θα λένε οι πολιτικοί όταν τους συμφέρουν ότι είναι δικές τους αποφάσεις και όταν δεν τους συμφέρουν φταίνε οι λοιμοξιολόγοι. Και ακόμα χειρότερα δεν θα λένε και οι δύο κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες, ότι φταίνε οι πολίτες. Κουράστηκαν οι πολίτες, δεν κουράστηκαν οι πολίτες, lockdown για τους πολίτες, έτσι, lockdown για την οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα εντάχει να πω, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι διαπράκτησαν τεράστια λάθη. Και θα σας πω ποια είναι και η δική μου η άποψη, που δημοσίως, ναι, όπως γνωρίζετε πάρα, ναι, πολύ καλά δημοσιογραφικά, εξ αρχής της πανδημίας την είχα θέσει στο τραπέζι. Θεωρώ ότι η πανδημία δεν αντιμετωπίστηκε με τον σωστό τρόπο. Στο πρώτο κύμα που δεν είχε πρόβλημα η χώρα μας, επιμένω σε αυτό, αγνοώντας ό,τι λέγεται και από τους μεν και από τους δε, πάρθηκαν τεράστια οριζόντια μέτρα απαγορευτικά για την οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Θέλω προς αυτό, προς επίρρωση αυτού, να σας πω το εξής. Η Βόρεια Ιταλία στο πρώτο κύμα στέναζε με τις φοβερές και φρικτές εικόνες Μπέργαμο που παρουσιάστηκαν. Η Νότια Ιταλία την ίδια περίοδο, παρόλο που δέχτηκε ως επιστροφή το μεγάλο όγκο των εργαζομένων στη Βόρεια Ιταλία, γιατί οι Νότιοι Ιταλοί είναι οι μέτικοι εντός της πατρίδας τους που δουλεύουν, δεν παρουσίασε τα ίδια δεδομένα στατιστικά με τη Βόρεια Ιταλία. Η Βόρεια Ιταλία σε ετήσια βάση έχει ένα μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας λόγω των καιρικών και των μορφολογικών, εδαφολογικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Ούτε στα Βαλκάνια, στο σύνολό του στα Βαλκάνια δεν υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Πρώτο λάθος λοιπόν. Αυτά τα οριζόντια μέτρα και βέβαια η ανησυχία που εκδηλωνόταν από την πανεπιστημιακή ομάδα, από την επιστημονική ομάδα, θα έλεγα ότι ασφαλώς και υπήρχαν λόγοι και αιτιολογίες για να παρθούν τέτοια μέτρα, γιατί δεν ξέραμε πού θα πάει. Αλλά υπάρχει όμως μία τακτική στην παγκόσμια κοινωνία, ότι όλα τα μέτρα παίρνονται σταδιακά, step by step, βήμα-βήμα, προκειμένου να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα και να διαμορφώνεις και να εντάσεις το δικό σου πρωτόκολλα στα γνωστότερα
διεθνή πρωτόκολλα, mm-hmm. τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας. Δεύτερο θέμα. Περάσαμε το πρώτο κύμα. Η κυβέρνηση πιστώθηκε αυτή την ιστορία. Με ένα όμως ελάττωμα, με ένα έλλειμμα, την οικονομία. Άνοιξε γρήγορα την οικονομία, καλά έκανε, αλλά άνοιξε χωρίς έλεγχο και τα σύνορα. Κακώς έκανε. Για τον, και τον τουρισμό. Κακώς έκανε. Ναι. Είναι παραδεκτό από όλους. Δεν θα σταθώ τι λέει ο ένας πολιτικός ή τι λέει ο άλλος πολιτικός, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Εκ του αποτελέσματος. Και παρακολουθώντας όλα τα γραφήματα που υπάρχουν μέχρι τώρα από τους σοβαρούς ανθρώπους, όλοι πλέον συμφωνούμε ότι η δεύτερη και η τρίτη φάση, η δεύτερη φάση εισήχθη εκ του τουρισμού, όπου τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Έγινε ένα λάθος. Έτσι είναι, είμαστε σε ένα άγνωστο κόσμο, σε μια άγνωστη ημέρα, θα κάνουμε και λάθη. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλο που υπήρξαν κρίσιμες σοβαρές φωνές, δεν ακούστηκαν. Στην τρίτη φάση έγινε πάλι το ίδιο λάθος. Δεν πάρθηκαν μέτρα, βλέπανε ότι έρχεται η τρίτη φάση, δεν πάρθηκαν μέτρα και βέβαια φτάσαμε και στην τρίτη φάση, την μετέπειτα τρίτη φάση που κορυφώνεται επί των ημερών τώρα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος δεν ανταποκρίθηκε στο γενικότερο αίτημα να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό ακριβώς. Και θα σας πω κάτι. Εγώ που είχα κάποιες πιο ελεύθερες απόψεις για τα συστήματα υγείας και πίστευα πάρα πολύ στην συνεργασία και του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και των ιδιωτικών συστημάτων υγείας, τώρα πλέον είμαι πεπισμένος μετά από αυτή την εμπειρία ότι η μοναδική σανίδα που οδηγεί σε αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων είναι μόνον η ενίσχυση του ρόλου των συστημάτων δημόσιας υγείας. Αυτό δεν είναι συμπέρασμα δικό μου. Είναι συμπέρασμα όλων των νομίζω επανακαθόρισε ουσιαστικά την και όλοι τίνουν πλέον προς αυτή την αντίληψη. Ναι. Να λοιπόν που η πανδημία μας έκανε πιο σοφότερους στο να απαλλαγούμε από ιδεολειψίες και από κάποιες απόψεις που προσπαθούσαμε να διαφοροποιήσουμε τις πολιτικές μας προσεγγίσεις εις βάρος όμως της δημόσιας υγείας. Τώρα, να έρθω στο δικό μας. Ναι, τώρα ήταν η πρότασή μου τότε. Ναι, ναι. Η πρότασή μου ήταν ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα ήταν λάθος της κυβέρνησης. Καταλαβαίνω και με βάζει σε υπόνοιες οι σκέψεις της να συγκεντρώσει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων παραβαίνοντας το νόμο στην πολιτική προστασία. Εκ των αναθέσεων που έγιναν, με βάζει σε πονηρές σκέψεις για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το πιστέψω ακόμη, αλλά έχω βάσιμες υποψίες ότι εκτιμώντας πολιτικά τα πράγματα, δεν έχω καμία άλλη πληροφόρηση, ότι πιθανολόγος. Οι αρμοδιότητες δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον καλλικρατικό και τον νόμο και τον νόμο του Κλεισθένη, ανήκουν στις περιφέρειες. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να έχει τον κεντρικό εποπτικό ρόλο, μάζεψε όλη την αρμοδιότητα και περιόρισε τις αρμοδιότητες υπηρεσιών που για πολλές δεκαετίες ασχολούνται με θέματα δημόσιας υγείας. Η πρότασή μου τότε ήταν ξεκάθαρη. Αφενός μεν να πάρθουν πρωτοβουλίες από τους περιφερειάρχες και από τη δική μας περιφέρεια, η οποία θα έλεγε το εξής. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν οι πολίτες, η περιφέρειά μας, όλη η Πελοπόννησος, μπορεί να ελεγχθεί. Έχει κυρίως δύο δρόμους εισροής πολιτών και ανταλλαγής πολιτών. Α, είναι αυτό που είχατε πει. Ναι. Τον Ισθμό και τον Ρίο. Θα μπορούσε να απομονωθεί. Εάν λοιπόν είχαμε κάνει έναν έλεγχο
επιδημιολογικό όλου του πληθυσμού της Πελοποννήσου, mm-hmm. σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα είχαμε μια ακριβή εικόνα των στοιχείων και των επιδημιολογικών δεδομένων. Και ταυτόχρονα θα μπορούσαμε, ελέγχοντας τις εισόδους και τις εξόδους στον Ισθμό και στο Ρίο, να ελέγχουμε και να εποπτεύουμε και να ειχνηλατούμε την πιθανότητα μεταφοράς της πανδημίας. Θυμάμαι, είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Τι σημαίνει, κυρία Σουκά? Ναι. Ότι θα κρατούσαμε ανοιχτή την περιφερειακή μας οικονομία. Θα είχαμε έλεγχο της πανδημίας. Θα ξέραμε ανά πάσα στιγμή το τι συμβαίνει, το τι ήθελε συμβεί. Και θα παίρναμε τα κατάλληλα μέτρα. Πάντα έχοντας κατά νου ότι η κοινωνία κουράζεται, δικαιολογημένα κουράζεται, οι πολίτες δεν έχουν την ευθύνη. Αυτή η αντίληψη να κουνάμε το δάχτυλο στους πολίτες όταν μας βολεύει και όταν δεν μας βολεύει να λέμε μπράβο στους πολίτες για τα self-test, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι στέλνει λαθεμένα μηνύματα. Η πολιτική πρέπει να στέλνει σε κρίσεις, σε μεγάλες κρίσεις, πρέπει να στέλνει καθαρά μηνύματα. Αυτή ήταν η άποψή μου, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια μαζί με την τοπική οικονομία μιλάτε τώρα. Ασφαλώς και βέβαια. Θα μπορούσε να απομονωθεί όμως η Πελοπόννησος, δηλαδή. Ασφαλώς θα μπορούσε να απομονωθεί. Και θα σας πω κάτι άλλο. Εάν το κάναμε εμείς, όπως πολλές φορές επί των ειδικών μας, των δικών μας ημερών θητείας, παίρναμε πρωτοβουλίες, οι οποίες αμέσως, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, γινόντουσαν επιλεκτικές πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Σε κεντρικό επίπεδο. Και οι άλλες περιφέρειες θα μπορούσαν να κινηθούν. Γιατί η Κρήτη να κλείσει? Mm-hmm. Γιατί τα Ιόνια να κλείσουν? Γιατί τα Δωδεκάνησα να κλείσουν? Γιατί οι Κυκλάδες να κλείσουν? Γιατί το Νότιο και το Βόρειο Αιγαίο να κλείσει? Γιατί η Στερεά Ελλάδα να κλείσει? Γιατί η Ήπειρος να κλείσει? Και δεν έκλεισε η Πελοπόννησος. Καταλάβατε. Λοιπόν, για έναν λόγο στην πολιτική πρέπει να έχεις πληροφόρηση. Καλημέρα, Αντώνη. Να έχεις ανοιχτό μυαλό. Να ακούς και να ακούς τους απλούς ταπεινούς πολίτες που κατά τη γνώμη μου είναι άδολη η άποψή τους. Mm-hmm. Δεν έχει δόλο. Κυρίως κινείται μέσα στα πλαίσια της λογικής και ιδιαίτερα μέσα στα όρια της αυτοάμυνας που πρέπει να κάνουν για να επιβιώνουν. Γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Κύριε Τατούλη, πάντως η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές αισθανθήκαμε, και εγώ ως δημοσιογράφος το καταλάβαινα αυτό, ότι η ατομική μας ευθύνη πλέον, εφόσον όλα τα υπόλοιπα, πλέον οι πολίτες τα αμφισβητούσαν, δηλαδή ήταν λίγο, υπήρχε μια σύγχυση, ήταν ο σώζον εαυτός ο Θήτο. Κάποια στιγμή στην Πελοπόννησο αυτό συνέβη. Κυρίως εδώ στην Κορινθία, η οποία ήταν μια χωάνη. Βάζετε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Επειδή ακούω το θέμα της ατομικής ευθύνης, η ατομική ευθύνη έχει να κάνει ως κομμάτι της συλλογικής ευθύνης. Η ατομική ευθύνη δεν αυτονομείται από την συλλογική ευθύνη. Υπηρετεί τη συλλογική ευθύνη. Mm-hmm. Μην μας λένε πράγματα τα οποία οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν και δεν ισχύουν. Έτσι. Στην διεθνή κοινότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει λοιπόν να δουν, να διαβάσουν, να ενημερώνονται, να δουν ποια είναι τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα, ποια είναι τα σύγχρονα πολιτικά ρεύματα. Τελείωσε η ιστορία ότι η χώρα μας πλέον έχει στιγμές δόξας λόγω της ατομικής ευθύνης των κατατρεγμένων πολιτών της, που προσπαθούσαν πάντοτε να επανακοινοποιηθούν λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των απλών ανθρώπων και της ελίτ αυτής της χώρας. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Μόνο στη χώρα μας παρατηρείται αυτό το θέμα. Η ελίτ, η λεγόμενη ελίτ, η λεγόμενη ελίτ των 5-10 επιχειρηματιών, mm-hmm. θεωρεί ότι η χώρα είναι μαγαζί τους. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει, αλλά δεν υφίσταται ως πραγματικότητα. Ως πραγματικότητα. Και άλλες φορές έχουμε δει κάτι τέτοιες απόψεις, οι οποίες σβήσαν στην δίνη
των δύσκολων καιρών. Έχετε δίκιο. Πάντως, τα τελευταία χρόνια περισσότερο από ποτέ η κεφαλή άγεται και φέρεται από αυτά τους πέντε. Έτσι. Νομίζω πρέπει να αναφερθούμε πάλι στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στον Κώστα Καραμαλή. Όταν μιλούσε για την αναγκαιότητα της πολιτικής, ανεξάρτητα κατά πόσο το πέτυχαν ή κατά πόσο προσπάθησαν να το υλοποιήσουν, αλλά δημόσια ετέθηκε στο δημόσιο διάλογο ότι κουμάντο κάνουν οι 4-5 επιχειρηματίες, οι οποίοι δυστυχώς 4-5 επιχειρηματίες, 10 επιχειρηματίες ευνοήθηκαν αυτή τη στιγμή και αύξησαν κατά πολύ τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Εάν δείτε σήμερα, βγήκε στο Forbes οι 100 δισεκατομμυριούχοι. Ναι. Η άποψη που τεκμηριώθηκε είναι ότι ανά 16 ώρες δημιουργείται και ένας δισεκατομμυριούχος. Ο πλούτος τους έχει αυξηθεί κατά πολύ. Δεν μπορεί η πολιτική να συνεισφέρει σε μια τέτοια λογική. Δεν μπορεί και αυτοί που θεωρούν ότι οι τεχνολογίες θα αλλάξουν τον κόσμο να πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει μια αλλαγή του κόσμου σε μια τέτοια λαθεμένη βάση. Και στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις και οδήγησαν σε παγκόσμιους πολέμους, σε τοπικούς πολέμους, σε ανισορροπίες, ναι, τέτοιες που δημιούργησαν τεράστιες εκπλήξεις στην ιστορία της παγκόσμιας κοινωνίας. Βάζουμε μία τελεία και θέλω να πάμε λίγο στα της Πελοποννήσου. Κοντεύει 2 χρόνια ο κύριος Νίκας. Υπάρχει μεγάλη όξυνση ανάμεσα στις σχέσεις του Περιφερειάρχη και του Πέτρου Τατούλη, θα τα πούμε. Πολλές φορές σε αυτή τη διαδρομή των 2 ετών... Αυτό, κυρία Σουκαρά, είναι κάτι που είναι βεβαιωμένο. Είμαστε 2 διαφορετικοί κόσμοι. Και άρα συγκρούεστε, επειδή είσαστε διαφορετικοί κόσμοι. Ασφαλώς έχουμε διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Η μία άποψη του νυν Περιφερειάρχη θεωρεί ότι πρέπει να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ο μοχλός της κυβέρνησης, να μην έχει καμία δυνατότητα διεκδίκησης, να μην έχει καμία δυνατότητα να υπερασπίζεται το συμφέρον των πολιτών στηριζόμενη στα πόδια της και στην δική της ικανότητα και στη δική της δυνατότητα. Επομένως δεν έχει καμία ευθύνη. Να παραχωρεί τα πάντα στην κυβέρνηση, όποτε τον βολεύει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, βγάζοντας, όπως πάντοτε το έκανε, τον εαυτό του έξω από κάθε ευθύνη. Εμείς είμαστε διαφορετική προσέγγιση. Και επειδή βάζετε ένα κρίσιμο θέμα, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχουμε στα κοινά πράγματα και λόγω των θέσεων που υπηρετήσαμε, αλλά κυρίως λόγω της δυνατότητας να μην μας καθοδηγεί κανένας, αλλά να υπερασπιζόμαστε τις απόψεις μας, θέλω να σας πω το εξής απλό πράγμα. Εκεί που προσπαθήσαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ, πολιτικό προφίλ κύρους για την Πελοπόννησο και τους Πελοποννήσιους. Δεν κάναμε ποτέ κριτική στις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις από τις οποίες παραλάβαμε. Προσπαθήσαμε σε δύσκολους χρόνους να θεμελιώσουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ, κάτι που ξεχνιέται τώρα, όπου όλη αυτή η σημερινή κυβέρνηση ήταν απέναντι στον Καλλικράτη. Λίγοι ήμασταν αυτοί που υποστηρίξαμε τον Καλλικράτη και θεωρώ ότι ήμασταν το πιο υγιές κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήταν και οραματικό. Την δική μου ιδεολογική ταυτότητα. Δεν την έχω κρύψει ποτέ. Όμως βάζετε πολλά. Να πάμε στο πρώτο σκέλος. Αυτά τα 2 χρόνια Νίκα. Να τελειώσω σε αυτό το θέμα. Ήδη είχαμε δώσει ένα σημαντικό κύρο στο προφίλ. Κάναμε λόμπι με ευρωπαϊκές περιφέρειες, με κινέζικες περιφέρειες, με ρωσικές περιφέρειες, με αμερικανικές περιφέρειες, με αυστραλιανές περιφέρειες, με καναδέζικες, με λατινοαμερικανικές. Είχαμε βγει με εικόνα δυνατή, έτσι, οι φίλοι μας, οι περιφερειάρχες στην Ευρώπη. Μας υπολόγιζαν κατά πολύ.
και πάντοτε μας καλούσαν μέσα στους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί τι νομίζετε, ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο εάν συνεχίσουμε με αυτή τη μιζέρια να αντιμετωπίζουμε το παρόν και το μέλλον? Δεν υπάρχει, απολύτως δεν υπάρχει. Εγώ θέλω απλώς να σας ρωτήσω, γιατί πάρα πολλά αυτά που έχω να σας ρωτήσω, είναι μεγάλη ευκαιρία. Αυτά τα δύο χρόνια, Νίκα, εσείς στήσατε το θεσμό, ανδιαφυσβήτητα. Εσείς με αυτόν τον λόγο και αυτόν τον οραματικό χαρακτήρα τον θεμελιώσατε στην Πελοπόννησο. Έχει έρθει ένας άλλος αυτοδιοικητικός αυτή τη στιγμή και διαχειρίζεται τα πράγματα. Είπατε και τη διαφορά σας. Επίκαια υπάρχει σε αυτό το πρώτο δίχρονο του νυν περιφερειάρχη ή όχι? Δηλαδή, άντε ο πρώτος χρόνος είναι να ετοιμαστεί, να δει τι αφήνει, τι έρχεται, πώς το διαχειρίζεται. Γιατί δεν υπάρχει μία επίοικια? Νομίζω ότι αυτό δεν έχει γίνει. Δεν ισχύει. Εγώ βλέπετε ότι δεν κάνω κριτική επί των πεπραγμένων του, των ανύπαρκτων πεπραγμένων του. Εγώ κάνω πολιτική κριτική. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει το άτομο. Ξέρετε ότι οι εκλογές στην Πελοπόννησο που έγιναν ήταν ένα κρίσιμο πολιτικό μέγεθος που ουσιαστικά φανέρωνε τις τακτικές που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση γενικότερα στον καινούριο χρόνο, ναι, στη δική της ευθύνη. Mm-hmm. Εμείς υποστηρίξαμε το θεσμό. Τι υποστηρίξαμε? Την αυτονομία του θεσμού, το πολιτικό κύρος του θεσμού. Η περιφερειακή διοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι μπροστά στους καινούργιους στόχους που είχα βάλει εγώ στην ΕΝΠΕ και που γινόντουσαν mm-hmm. καθολικά αποδεκτές. Μιλούσαμε για περιφερειακή διακυβέρνηση, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μιλούσαμε για το δικαίωμα του πολίτη να βγει επάνω στην κορυφή της ευθύνης και να αναλάβει τις ευθύνες του για την τύχη του. Αυτή ήταν η μεγάλη μας προσπάθεια. Η σημερινή, αυτό που λέω καθαρά, είναι ότι πλέον έχουν υποταχθεί οι ΕΝΠΕ και οι περιφερειάρχες και ειδικά η δική είναι μας. Και όλοι γαλάζιοι, η δική μας δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχουν φωνές και απόψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία που δεν συμφωνούν με όλα αυτά τα πράγματα. Διαφωνούν με αυτή την ιστορία, με αυτή την υπόθεση, η οποία είναι προσωπική υπόθεση, δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από την ιστορία του Καποδίστρια mm-hmm. και του Καλλικράτη, τα στελέχη της είχαν αρχίσει να βγαίνουν ανοιχτά υπέρ των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που χρειαζόταν το διοικητικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Απλώς αυτή η παρέα, η κυβερνόσα παρέα, mm-hmm. τη σημερινή κυβερνόσα παρέα, ήταν ακριβώς αυτή που οδήγησε πλέον σε μια εντελώς λογική αποδόμησης του θεσμού. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή οι σημερινές αρχές, περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές, δεν βγήκαμε στην βάση ενός άλλου νόμου. Ο νόμος ήταν συγκεκριμένος. Ο εκλογικός νόμος ήταν η απλή αναλογική. Οι αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων ήταν δεδομένες. Όλα αυτά αλλάξανε μετά τις εκλογές. Ξέρετε πώς λέγεται στην διεθνή πολιτική γλώσσα? Το ένα πραξικόπημα κοντά στο άλλο πραξικόπημα. Και μιλάω για πολιτικά πραξικοπήματα. Είναι σωστό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν παρανόμως, κατά την γνώμη μου, και αντισυνταγματικά, σε όργανα τα οποία όπως είναι εκ του νόμου ορίστηκαν οι πλειοψηφίες, όχι σύμφωνα με την άποψη των πολιτών. Και δεν το λέω αυτό από καμία προσωπική πικρία. Έτσι είναι το παιχνίδι το πολιτικό. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολλά χρόνια μέσα. Και έχετε δει πολλά. Και έχω δει πολλά. Έτσι, απλώς αυτή τη στιγμή θέλω να υπερασπιστώ αυτή την ιστορία. Άλλαξαν όλα τα πράγματα σε βάρος του νόμου. Οι πολίτες ψήφισαν διαφορετικά και διαφορετικά προέκυψαν μετά την πολιτική αλλαγή. Και μιας και αναφέρεστε σε αυτό το πράγμα, να πω για την πίστη μου στην απλή αναλογική.
από το 91, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αρθρογραφούσα. Βεβαίως. Την απλή αναλογική. Το 92 ήμουν απέναντι στον νόμο Κούβελα, λέγοντας ότι τα πράγματα ρέουν, έχουν τη δική τους ροπή και ότι ναι μεν μπορεί να μας βολεύει τώρα πριν τις εκλογές, αλλά μπορεί στις εκλογές να μην μας βολέψει και ασφαλώς δεν φαίνει κάτι καινούριο στον τόπο. Ενώ τώρα θα υπήρχε η δυνατότητα να βρεθούν πεδία συνεννόησης και συνεργασιών. Κύριε Τατούλη, να ρωτήσω πριν μπούμε στα επιμέρους για τα περιφερειακά πράγματα, αφού μιλάμε πολιτικά και ξέρετε ότι πάντα έχει ενδιαφέρον αυτή η πολιτική συζήτηση. Μου είπατε ότι φυσικά και δεν έχετε αμφισβητήσει ποτέ, μάλλον η ταυτότητά σας είναι συγκεκριμένη προς τα εκεί, προς τα νεοδημοκρατικά ιδεώδη, τέλος πάντων εκπροσωπούν τον Πέτρο Τατούλη. Πολλές φορές όμως, μέσα από την κριτική που ασκείται στον Παναγιώτη Νίκα, βγαίνει η αντιπολιτευτική σας τάση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τατούλης πολλές φορές αναφέρεται στην κυβέρνηση θέλοντας να κάνει κριτική στα πεπραγμένα μερικές φορές της Πελοποννήσου. Αυτό προέρχεται από την προεκλογική περίοδο που ήταν σαφές ότι αγωνίστηκε όλη η Νέα Δημοκρατία, αυτή η οποία μας κυβερνά απέναντί σας. Και πάση περιπτώσει, πώς αποδεικνύεται, ελπίζετε σε κάποια αλλαγή μέσα στο κυβερνών κόμμα? Υπάρχουν τα υγιή στοιχεία, μου λέτε, της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει στον Πέτρο Τατούλη? Γιατί μερικοί που θέλουν βεβαίως να καρποθούν αυτή την αντίθεση λένε ότι ο Τατούλης δεν είναι Νέα Δημοκρατία πια. Εντάξει, η καθορισμένη ύβρις είναι στοιχείο των πολιτικά νοήτων. Άλλωστε η λέξη ύβρις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα. Εγώ και το 10 με στήριξη Πασόκ και Λάος είχα πει ξεκάθαρα μέχρι την τελευταία στιγμή, μιλούσα για την πολιτική μου ταυτότητα. Μιλούσα για την πολιτική μου ταυτότητα. Όπως έγινε και το 14, όπως έγινε και το 19. Ξέρετε, πλέγμα των αξιών σου είναι και το σημαντικό στοιχείο της κληρονομιάς που κουβαλάς. Για μένα είναι η αρματοσιά του καθενός. Που κουβαλάς. Εκεί θέλω να εστιάσω το πράγμα. Θα ήταν τελείως έξω από τα δεδομένα να βλέπανε ότι ο Τατούλης είναι ένας άνθρωπος που πλέον δεν μιλάει, δεν κάνει κριτική. Γιατί δεν έκανα κριτική ως Περιφερειάρχης επί των κυβερνήσεων του Γιώργη Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά? Δεν μιλούσα ευθαρσώς για τα σωστά τους, για τα λάθος τους? Αυτές τις απόψεις πρέπει σαφέστατα να υπερασπίζεται και να υποστηρίζει ένας θεσμικά πολιτικά άνθρωπος. Ξέρετε, το μεγάλο ζήτημα που προέκυψε ήταν το συνέδριο που κάναμε με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Θυμόσαστε πάρα από πολύ καλά. Έξαν όλα. Ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο. Έτσι, που είχε ενδιαφέρον για το συμφέρον των πολιτών μας. Ήταν προς το συμφέρον της περιφέρειάς μας. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θα έπρεπε να μην το κάνω το συνέδριο με την κυβέρνηση όταν μου το ζήτησε η κυβέρνηση? Ας πάρουμε την περίπτωση του κ. Μπακογιάννη. Ο κ. Μπακογιάννης βγήκε δημόσια και είπε ότι σταματήστε αυτές τις κουβέντες, θα προχωρήσουμε στο συνέδριο. Τι έγινε σε αυτό το επιτυχημένο συνέδριο, σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα? Βγήκα, όπως βγαίνω πάντοτε, χωρίς κοιτάπι, χωρίς χαρτί, και είπα στον Πρωθυπουργό ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ορισμένα πράγματα. Και έγινε αποδέκτης και το αποδέχτηκε αυτό που του είπα. Και εκείνη την κρίσιμη ώρα που θα μπορούσα για προς όφελός μας, βλέποντας τα γεγονότα όπως εξελίσσονται, να καμακέψω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι. Δεν δίλιασα να του πω ακριβώς την άποψή μου. Γιατί, κυρία Σουκαρά, έχω άποψη.
τι να κάνουμε, έχω άποψη και αυτές τις απόψεις μου τις υπηρέτησα και δεν τις υπηρέτησα χωρίς να έχω όφελος, τις υπηρέτησα και με μεγάλο κόστος. Το 2007 έκανα κριτική στην κυβέρνηση Καραμαλή. Πανίσχυρος τότε. Στον πιο πανίσχυρο πρωθυπουργό. Και αν θέλετε, κατά την δική μου την άποψη, και τον πιο ευφυή πρωθυπουργό. Το έχω πει κατά επανάληψη. Και γιατί έλεγα... το λέτε ευφυή. Έτσι, λίγο λεπτό τώρα, να μην γιατί είχε πολιτική παιδεία εξαιρετική. Mm. Εξαιρετική πολιτική παιδεία. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εκεί, τότε ήμουνα μόνος μου στη χώρα που είπα ότι η χώρα πάει στα βράχια. Ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ούτε οι καθηγητές των πανεπιστημίων, των οικονομικών σχολών και όλων αυτών που σέρνονται τώρα πίσω και κοντά στις πολιτικές ηγεσίες, δεν είχαν το θάρρος να τολμήσουν να κάνουν κριτική. Και μάλιστα πολλές φορές θεωρούσαν τις απόψεις μου ότι ήταν πολύ γραφικές. Να σας θυμίσω έναν τηλεπαρουσιαστή τότε, ναι, στο Μέγκα, ο οποίος σε μια συνέντευξη άρχισε να μου λέει κάποια πράγματα και σηκώθηκα και έφυγα. Ναι. Και του είπα, σε παρακαλώ, του λέω, εγώ δεν είμαι υβριστής όπως είσαι εσύ, του λέω. Με κάλεσες εδώ για να σου πω τις απόψεις μου. Όχι για να με μέμψεις για αυτά που λέω. Εάν έχεις διαφορετική άποψη, πες την. Θέλω να πω λοιπόν, είμαι ένας πολιτικός που παίρνει πάντοτε πρωτοβουλίες τέτοιες. Mm-hmm. Άρα είναι... Εδώ θα ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι όμως ο πολιτικός και δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου πολιτικός χωρίς να έχω ίσοπα είδη και να είμαι ο σφυροκάμπτης. Για δέστε τον σημερινό που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, που αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν κατέβαινε 5 και 6 φορές μέσα στις λάσπες εδώ για να τον ανακηρύξει τότε με το φαινόμενο του Ζορμπά ως υποψήφιο περιφερειάρχη, που προκάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης αποστασία στο συνδυασμό μου, αποστασίες που δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κύκλοι, το μεγάλο δίθεν σκάνδαλο του Κοριού, όπου έγιναν πολλά, όπου πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα, θα διευθετηθεί αυτό το θέμα, γιατί έχω κατηγορήσει για συμπαιγνία και σκευωρία όλους αυτούς. Και θα έχουμε νεότερα. Πολύ σύντομα. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για όλα αυτά τα πράγματα λέω για την προσωπικότητα, τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, δεν είναι μόνο ότι στηρίχθηκε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως συνεχίζει και τώρα να τον στηρίζει, από τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, από τη Χρυσή Αυγή, από το ΛΑΟΣ, με τις συναντήσεις που είχε, από το ΚΙΝΑΛ. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, ρίχνει τις ευθύνες στην κυβέρνηση και στους υπουργούς. Φταίνει οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Όταν δεν θέλει να μπει σε αυτή τη λογική για να κάνει, να λαϊκίσει, τι λέει. Όποιος βρίζει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να βρίζει προσωπικά τον ίδιο. Όποιος δηλαδή καταφέρεται και κάνει κριτική στον πρωθυπουργό είναι σαν να απευθύνεται στον ίδιο. Για φανταστείτε τι ματαιόδοξος άνθρωπος είναι, τι αλαζόνας είναι. Mm-hmm. Προσωποποιεί τον εαυτό του και τον ταυτοποιεί στην ίδια θέση με τον πρωθυπουργό της χώρας. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα. Έχουν υποθεί, έχουμε μια κορύφωση με τα πρώτα θέματα. Τώρα εγώ να βάλω ένα τραγούδι. Λοιπόν, έχω... Καταρχάς υπάρχουν δύο θέματα πολύ σημαντικά που θέλω να αγγίξουμε. Αφού μου είπατε για τον Κοριό το αφήνουμε, κάποια στιγμή θέλω εντάχει να πούμε κάποια πράγματα για αυτή τη μεγάλη κόντρα που έχει συμβεί με την Πελοπόννησος. Αλλά πάμε λίγο στην Κορινθία μας. Αλλά πριν πείτε αυτό το πράγμα, δύο χρόνια υπάρχει και μια προσωπική κόντρα. Αυτό τώρα θέλω να σας τον πω. Τον είχαμε αφήσει ελεύθερο να κάνει αυτό που νόμιζε και το σχέδιό του. Έτσι. Αλλά έχουμε υποχρέωση. Οι πολίτες μας βάλανε στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σεβόμαστε
τον θεσμό, το δημοκρατικό θεσμό. Σεβόμαστε την εντολή των πολιτών. Και όπως βλέπετε, είμαστε παρόντες εκεί πέρα. Βεβαίως. Και είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε αφενός μεν τα συμφέροντα των πολιτών. Πόσες προτάσεις έχουμε κάνει, πόσες φορές έχουμε ψηφίσει θετικά. Και βέβαια το σημαντικότερο γεγονός είναι ότι τιμούμε την εντολή των πολιτών και προστατεύουμε το ίδιο μας το έργο. Γιατί ό,τι γίνεται ακόμα και τώρα, 2 χρόνια ήταν απόρρια της δικής μας μεγάλης προσπάθειας. Με μεγάλες επιτυχίες κάπου, με λιγότερες επιτυχίες κάπου αλλού. Το ΕΣΠΑ, όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία για 2 χρόνια καθυστέρησαν, μείναν πίσω. Κατάλαβα λοιπόν, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ότι ο Πέτρος Ατούλης πρώτα απ' όλα βεβαίως έχετε ενεργή παρουσία αυτά τα 2 χρόνια. Οι διαφορές σας είναι σαφέστατα πολιτικές πρώτα απ' όλα με τον Περιφερειάρχη. Υπάρχουν και προσωπικές βεβαίως κόντρες που μετατίθενται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχουν, με κοιτάτε περίεργα, έχουν γίνει καυγάδες ομηρικοί. Από την άλλη, η Νέα Πελοπόννησος πραγματικά προσπαθεί να υπερασπιστεί και το δικό της έργο, το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως σε κομβικά ζητήματα, σαν αυτό του φυσικού αερίου. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητα, γιατί είχατε και μια συνάντηση πολύ σημαντική και είπατε μέσα από αυτή τη συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, η οποία θα συνδέσει και την Κόρινθο με το φυσικό αέριο, ότι θα αναλάβετε πρωτοβουλίες. Εκεί, επιτρέψτε μου, και το έχω σχολιάσει πολλές φορές, είναι λίγο θολή η θέση της περιφέρειας και θέλω να μου πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί. Δηλαδή, έχουμε από τη μία πλευρά εκπροσώπους της κυβέρνησης, γιατί έχουμε 2 υπουργούς, έτσι, έχουμε τον κύριο Χρήστο Δήμα στην Κορινθία, τον κύριο Βλάση στην Αρκαδία, με ιδιώτη και τους δημάρχους να υπογράφουν συμβάσεις που θα συνδέονται με τον αγωγό του φυσικού αερίου, και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος δεν το αναγνωρίζει, αναφέρεται και αμφισβητεί όλες τις αποφάσεις, κουνά τα 20 εκατομμύρια όπως έλεγα κάποτε στο σχολιασμό μου και υπόσχεται κάτι που είναι ελκυστικό μεν, δηλαδή τον δημόσιο χαρακτήρα του φυσικού αερίου σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Κυρία Σουκαρά, για την ποιότητα τη δική σας επιτρέπετε να μου κάνετε τέτοια ερώτηση. Για ποιο δημόσιο χαρακτήρα του φυσικού αέριου? Καταρχάς, εδώ και 3 χρόνια ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει οριστικά και τελεσίδικα ότι το φυσικό αέριο θα είναι ένα ιδιωτικοποιημένο ενεργειακό προϊόν. Mm-hmm. Ιδιωτικοποιημένο ενεργειακό προϊόν. Το Δεκέμβριο, το είπε η κυρία Νικολάκου πριν λίγες μέρες, γιατί εμείς παρακολουθούμε και το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρώπη, αποφάσισε ότι το φυσικό αέριο δεν αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος. Mm-hmm. Και δίνει μια 15ετία περίοδο βιωσιμότητας του φυσικού αερίου, θεωρώντας το ως φυσικό ορυκτό, ως φυσικό ορυκτό, και τοποθετήθηκε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρώτος μύθος, πρώτο παραμύθι, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο, γιατί δεν είναι μόνο ο λαϊκισμός που κουβαλάει κάποιος, αλλά είναι και η απόλυτη άγνοια που έχει. Δεύτερο θέμα. Θα μπορούσατε να ακούσετε εσείς από κάποιον εκπρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη να λέει ότι τα συμφέροντα και οι πρωτοβουλίες της ιδιωτικής οικονομίας είναι παρανομές, είναι ζημιογόνες για το δημόσιο, για το εθνικό συμφέρον, για το δημόσιο συμφέρον? Όχι βέβαια. Γι' αυτό σας είπα πριν λίγο, ιδεολογικά είναι ό,τι τον βολεύει τον ίδιο. Ό,τι το συμφέρει, πότε δεξιά, πότε αριστερά, πότε με τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, πότε με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και οι συνεχείς ρίσεις του, η οποία είναι η εξής, ότι δεν με έβγαλε η Νέα Δημοκρατία εμένα, ναι. Στην Πελοπόννησο αποκλείεται. Τον έβγαλε, λέει, η αριστερή φίλη του. Ασφαλώς και βέβαια το ποσοστό το δικό μας που μας εμπιστεύθηκε είχε μέσα το σκληρό πυρήνα,
της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εμείς εκφράζαμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο επίπεδο της πολιτικής, του πολιτικού αφηγήματος, όχι στο επίπεδο του κομματικού αφηγήματος, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί η παράταξή μας έχει την τύχη και την εύνοια να έχει μέσα εκπροσώπους από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλες τις πολιτικές ιδεολογίες. Όμως έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχουμε μια συμπαγή άποψη απέναντι στο θεσμό που υπηρετούμε στις σχέσεις μας με τον πολίτη και στις σχέσεις μας με το δημόσιο συμφέρον. Με το αυτό, φυσικό λοιπόν, αέριο τώρα πέστε μου. Για το φυσικό αέριο. Λοιπόν, σας έδωσα δύο στοιχεία, ναι, για να σταματήσει αυτός ο πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε, ακούστε, ποιες θα είναι. Ακούστε, θα σας πω. Σε μισό λεπτάκι θα σας πω και θα σας απαντήσω πλήρως. Κοιτάξτε, η εταιρεία που πήρε τα δικαιώματα τα πήρε από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, τη ΡΑΕ. Πώς τα πήρε? Υπέβαλε την πρότασή της, είχαν υποβάλει και άλλοι προτάσεις και επιλέχθηκε ως συμφέρουσα για το δημόσιο συμφέρον η πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας. Τελείωσε αυτό λοιπόν το θέμα. Δεν της τα ανάθεσε κανένας, γιατί άκουγα ότι είναι κουμπάρι η εταιρεία με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι παραμύθια όλα αυτά που λέγονται. Είναι κακές κουβέντες και είναι κουτσομπολιά που δεν βοηθάν. Που δεν βοηθάν. Η άποψη εξ αρχής για τη ΔΕΔΑ. Ακούστε λίγο. Είναι στην τελευταία φάση προς ιδιωτικοποίηση. Ναι. Ναι, αυτό έχει γραφτεί. Είχε κάνει την πρότασή της. Η πρότασή της δεν έγινε αποδεκτή, γιατί δεν ήταν η πιο συμφέρουσα. Η πιο συμφέρουσα. Και βέβαια τώρα μπορεί η πολιτική να παρεμβαίνει υπέρ του ενός ιδιωτικού συμφέροντος ή υπέρ του άλλου ιδιωτικού συμφέροντος. Μπορεί να λέει ποτέ μια σοβαρή θεσμική αρχή ότι έχω 20 εκατομμύρια τα οποία θα τα δώσω εκεί. Δηλαδή τι έχει κάνει? Κονέ έχει κάνει με αυτούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα και τέτοιες σκέψεις πλέον, όριμες στον πολίτη. Τα χρήματα αυτά, εάν εξασφαλίστηκαν, θα έπρεπε να διατεθούν προς το συμφέρον των πολιτών. Και πολύ σωστά κάνει το δικό σας ο πρόεδρος του δικού σας επιμελητηρίου, αλλά και οι πρόεδροι των άλλων επιμελητηρίων, οι οποίοι ζητάν να βρεθεί ένας τρόπος για να χρηματοδοτηθούν τα τέλη σύνδεσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ναι. Τώρα, εδώ δεν είναι ένα εύκολο θέμα, είναι πολύ δύσκολο, γιατί μπαίνουν σε θέματα ανταγωνισμού. Ναι. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να εγκριθεί μια τέτοια ιστορία και να τελειώσω το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από την αρχή που ανάλαβε την, μάλλον από τη στιγμή που κέρδισε τις εκλογές. Μέχρι τώρα τι είχε κάνει? Στην τελευταία αναθεώρηση του Γενάρη έφερε το αίτημα, το οποίο ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Ας μας πει σε ποιο κωδικό είναι, ποια εξειδίκευση υπάρχει και ποια πρόσκληση υπάρχει για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Για να πούμε για τις δικές μας συνέδειες τώρα. Επειδή όπως βλέπετε είναι θέματα τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολύ. Θέλω μια ερώτηση, γιατί μας ακούνε οι ακροατές και βλέπω. Έχω δύο-τρία ερωτήματα να πω τώρα και στους ακροατές. Κρατάω δύο πολιτικά που είναι προς το τέλος, γιατί ήταν η συζήτησή μας με τη Νέα Δημοκρατία τότε. Τώρα όμως ρωτάει ακροατής, τι είχε συμβεί με το φάκελο απένταξης του συνολικού σχεδιασμού των μεγάλων πόλεων της Πελοποννήσου. Των μεγάλων πόλεων. Ήτανε, το σχέδιο ήταν τη Πελοποννήσου, τη απένταξη λοιπόν, Πελοποννήσου το κατάλαβα, με το. Κατάλαβα. Ναι, δεν αυτό μου γράφουν τώρα. Ναι. Θα πω. Πετύχαμε λόγω τη μεγάλη μα συμβολή, όπω το ξέρετε από πολύ καλά, για την δημιουργία του μεγάλου αγωγού από Κόρινθο Μεγαλόπολη, που πήραμε πάνω μα όλη την διευθέτηση σε σχέση με του πολίτε. Πετύχαμε μέσω τη ΡΑΕ, αναγνωρίζοντας ΟΔΕΣΦΑ τη μεγάλη μας συμβολή, γιατί εάν δεν πετύχαινε μέσα σε ένα χρόνο να συνδεθεί ο αγωγός το φυσικό αέριο με την μονάδα της Μεγαλόπολης του φυσικού αερίου, θα πλήρωνε ρήτρες στην ανάδοχο εταιρεία, στην Τέρνα. Ναι. Στην Τέρνα. Πετύχαμε λοιπόν και φάνηκε η συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό είχαμε βάλει ένα αίτημα. Το θυμόσαστε, το βάλαμε και στο συνέδριο. Τι είχαμε πει? Ότι θέλουμε
να προχωρήσει ο αγωγός προς Καλαμάτα για να πιάσει τη Μεσσηνία και προς Λακωνία, προς τη Σπάρτη, για να πιάσει και την Λακωνία. Ναι. Και τη Λακωνία. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια πρωτοποριακή τότε πρόταση. Να συνδεθεί με δακτύλιο όλη η Πελοπόννησος. Δηλαδή να φύγει ο αγωγός, και αυτό εντάχθηκε στο πενταετές πρόγραμμα της ΡΑΕ. Εντάχθηκε. Το οποίο βέβαια μετά το καταργήσανε. Ναι. Το καταργήσανε. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Στο θέμα της μελέτης, γιατί μας λένε και αυτό το πράγμα, τι κάναμε εμείς. Στο θέμα της μελέτης λοιπόν, είχαμε φέρει την Άσπροφος, μια θυγατρική εταιρεία μελετητική, για να μελετήσει αυτό το θέμα. Ξέρετε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν γνώριζαν πού πάει η Ευρώπη, ότι ιδιωτικοποιείται το φυσικό αέριο. Δεύτερον, τα χρήματα που ζητούσαν ήταν πάρα πολλά. Ναι. Έτσι, κάναμε μια γρήγορη ανίχνευση του χώρου. Έτσι, ανίχνευση του χώρου. Και όλα αυτά μέχρι που να έρθει η διρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον δεν άφηνε κανένα περιθώριο. Και θέλω εδώ να πω ότι και άλλες περιφέρειες που βγάλαν κάποια χρήματα δεν υλοποιούνται τα έργα. Ναι. Τα έργα έχουν τεράστια προβλήματα. Δεν είναι εύκολα και δεν υπάρχει καμία άλλη περίοδος. Ό,τι είχε ενταχθεί, είχε ενταχθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί πλέον τέτοια προγράμματα, και από την άλλη πλευρά ούτε το Ταμείο Ανασυγκρότησης χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα. Ποια είναι η δική μας σκέψη, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Αυτό. Λοιπόν, η δική μας σκέψη, σε συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς φορείς, είναι να βρεθεί ένας τρόπος να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο από κάποιο φορέα, ή από το Ταμείο Δανείων και Παρακαταθήκων, ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που γίνονται τέτοια project, τέτοια project, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο για να χρηματοδοτήσει με χαμηλότοκα δάνεια τα τέλη εγκαταστάσεων. Τα τέλη εγκαταστάσεων, ώστε να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας που θέλουν να βάλουν, και καλά θα κάνουν, το φυσικό αέριο ως ενεργειακό φορέα. Μάλιστα. Έτσι, και αυτό όταν αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρήση κάποιου προγράμματος από το ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση αυτή που είπαμε προηγούμενα. Ναι. Στο να βοηθηθούν οι συμπολίτες μας και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας, γιατί βλέπω, κύριε Τατούλη, ότι έχουμε μηνύματα αρκετά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε στο θέμα του διοικητηρίου της Κορινθίας. Εκεί είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή, βλέπεις Δήμο, Δημοτικό Συμβούλιο να κοιτάει προς το έκτο Σύνταγμα Πεζικού, τον Περιφερειάρχη να επιμένει στην υλοποίηση διοικητηρίων στην Πελοπόννησο, θα έλεγα, και να επιμένει στη συγκεκριμένη θέση, και έχουμε βεβαίως, τώρα σας τα βάζω όλα, και μία εξέλιξη παραπάνω, τον κύριο Γιώργο Οικονόμου να προείσταται, να επιθεωρεί αυτού του ζητήματος που προέρχεται από τη Νέα Πελοπόννησο. Τα λέω αυτά γιατί είμαστε Κορινθία τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να κάνω ένα σχόλιο. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο, αλλά δεν με αφήνετε ήσυχο. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω, Κορινθιακό. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Επί των ημερών των δικών μας, είχαμε ετοιμάσει το φάκελο, τον είχαμε υποβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να πάρουμε μια μεγάλη έκταση, ενοικιαζόμενη από το στρατόπεδο. Ναι. Προκειμένου να γίνει εκεί το διοικητήριο και προκειμένου εκεί να κάνουμε μια καινούρια δομή, έτσι, κυρίως δημιουργώντας μια πρότυπη θερμοκοιτίδα για την αύξηση της επιχειρηματικής βάσης της σημαντικότερης περιφερειακής ενότητας, που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Γιατί είναι εκ της θέσεώς της, είναι η είσοδος στην Πελοπόννησο. Ναι. Και δεν είναι η είσοδος, όπως πολλές φορές έχω πει, η γυτνίαση με τα 4 εκατομμύρια της Αττικής, των συμπολιτών μας της Αττικής, της δίνει πλεονεκτικότερη θέση για αυτό το θέμα.
έγινε η αλλαγή, έφυγε ο κύριος Καμένος που είχαμε συνεννοηθεί για να γίνει αυτό το πράγμα. Είχαμε βάλει και ειδικούς επαγγελματίες για να τεκμηριώσουν το δανεισμό αυτό που θα κάναμε και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε. Είχαμε πάρει την έγκριση από το ειδικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να μας παραχωρηθεί ο χώρος. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν προχώρησε αυτό. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν ήρθε πάλι η κουβέντα, γιατί από τις πρώτες του κουβέντες που είπε ήταν ότι έχει εξασφαλίσει και την υπογραφή των υπουργών, για να πάρει κομμάτι των στρατοπέδων της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Καλαμάτας και του Ναυπλίου, προκειμένου να κάνει διοικητήρια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είχε πάρει υπογραφή, είπε ψέματα. Ναι, είναι νομίζω οι πρώτοι μήνες διακυβέρνησης. Τον πρώτο μήνα. Ναι, ναι, ναι. Τον πρώτο μήνα. Είπε ψέματα. Και δεν έχει ζητήσει καθόλου συγγνώμη για αυτό το ψέμα που είπε. Μήπως δεν είναι ψέματα μετά, και απέτυχε. Μετά. Που τα γυρίσανε. Εντάξει, όχι, να είμαστε πιο. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω το εξής. Αφενός με δεν ήξερε το στρατιωτικό κανονισμό. Ότι για να παραχωρηθεί περιουσιακό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε αυτό να γίνει μέσω του δανεισμού, του ενοικίου, της ενοικίασης. Ή της αγοράς και το δεύτερο ότι υπέγραψαν οι υπουργοί, είχε υπογράψει η πολιτική ηγεσία, γιατί οι υπουργοί δεν θα υπέγραφαν ποτέ τίποτα γιατί ο νόμος δεν τους το έπαιρνε. Ναι. Δεύτερο θέμα, εφευρίσκει το θέμα της Ποσειδονίας. Δεν γνωρίζει, όπως δεν γνώριζε ποτέ του τίποτα πράγματα πέραν της Καλαμάτας. Το Γενικό Πολεοδομικό δεν το έχει Καλαμάτας. Καταρχάς. Δεν ήξερε την προσπάθεια που είχε γίνει από τον προηγούμενο κύριο Νομάρχη και σημερινό υπουργό, τον κύριο Ταχαρά, ο οποίος με πολύ μεγάλο ζήλο και φανατισμό επιθυμούσε να γίνει το διοικητήριο στην Ποσειδονία. Είχε δημιουργηθεί το ΣΔΙΤ, είχε ανάδοχο το ΣΔΙΤ, είχε εταιρεία το ΣΔΙΤ, το οποίο κόλλησε όμως στις Χρυσής Γης. Ακριβώς. Μα αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο τίποτα, πήγε και έβαλε αυθαίρετα μπολντόζες μέσα σε ένα χώρο, έτσι, που δεν ξέρω κατά πόσο κινήθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Και βέβαια παραγνωρίζει την άποψη των πολιτών. Έξω από τα τεχνικά προβλήματα, οι πολίτες της Κορινθίας, της Κορίνθου, εκπροσωπούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση που, έχοντας αρνητική θέση για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα επικυρώνονται και με την πρωτοβουλία του να αναθέσει σε έναν ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα και που δεν έχει εμπειρία με αυτά τα θέματα, να ελέγξει και να υποπτεύσει σε ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει καθόλου, δεν το ξέρει καθόλου και δεν έχει και τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο μικρό ερωτηματάκι. Τι? Οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες πώς είδαν το θέμα της αποδόμησής τους, της απαξίωσής τους? Και μάλιστα οι έχοντες σχέση με το έργο ως μηχανική, πώς το αποδέχτηκαν αυτό το πράγμα? Ξέρετε, είναι ερωτήματα. Για να σας πω όμως την άποψή μου. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στην Ποσειδονία αυτό το πράγμα. Είτε το θέλουν υπουργοί, είτε το θέλουν οι περιφερειάρχες, είτε το θέλει οποιοδήποτε, από τη στιγμή που η δημοτική αρχή είναι κάθετα απέναντι, έτσι δεν πρόκειται να γίνει. Και στο κάτω-κάτω οι δύο θεσμοί πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλον. Είπατε κάποια πράγματα βαρύτατα για τον κύριο οικονόμου. Εξακολουθείτε και τα πιστεύετε? Δεν είπα τίποτα βαρύ. Είπα την πραγματικότητα.
Δεν έχω πει τίποτα περισσότερο από αυτό που γίνεται. Είναι βαριά η πραγματικότητα τότε. Δεν θέλω να μιλήσω περαιτέρω για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει κάποια λάθη από την επιλογή στο ψηφοδέλτιο. Ήταν ένα λάθος μου προσωπικό αυτό το πράγμα. Α, το αναλαμβάνετε έτσι ως λάθος. Εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη. Το θεωρείτε λάθος. Το λέω δημόσια ότι ήταν λάθος μου. Λάθος μου. Πάντως γιατί γνώριζα, ναι, γνώριζα και δεν σεβάστηκα την γνώση που είχα για τα μελούμενα. Να χαριτολογήσω, με την Κορινθία κάτι πάντα δεν σας έβγαινε. Να χαριτολογήσω πικρά. Όχι, αλλά είναι αλήθεια όμως αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια. Δεν μου βγήκε και ο πρώτος αντιπεριφερειάρχης. 2,5 χρόνια, 3 χρόνια δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Εννοείται τίποτα. Τον κύριο δεν ήρθε. Ήρθε ο κύριος Παπαγγελόπουλος μαζί με όλους τους υπόλοιπους, με τον κύριο Παπαφωτίου, τον κύριο Πετρίτσι, τον κύριο Πισημίση, έτσι. Και μέσα σε 5-6 μήνες κάλυψαν τα 3 χρόνια. Τα τρία χρόνια. Ασφαλώς και βέβαια δεν μου βγήκε και η δεύτερη επιλογή. Κύριο Καλλίρη. Έτσι, η δεύτερη επιλογή. Η οποία, εντάξει, μερικές φορές με κάνει να αισθάνομαι πολύ μεγάλη ντροπή. Γιατί το λέτε για αυτό που... τόσο, τόσο πολύ. Δικαίωμά μου δεν είναι να το πω δημόσια. Έλα, το εγώ δεν το λέω σε εσάς υπό την έννοια της εξομολόγησης. Το λέω, μου κάνετε μια προσωπική εξομολόγηση δημόσια. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Mm. Και μιλάω με τους Κορίνθιους αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι μου κάνει εντύπωση το. Ναι. Μην το ξεχνάτε, βρίσκεται στην Κόρινθο. Έτσι, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της οικογένειάς μου. Έχω ιδιαίτερες σχέσεις εγώ με την Κορινθία και τους Κορινθίους. Και νομίζω ότι, να σας πω ότι η Κορινθία σας έχει στηρίξει πάρα πολύ, ακόμα και στις τελευταίες εκλογές ήταν ένα κάστρο. Γι' αυτό ίσως και η θεματική αντιπεριφερειάρχης είναι πολύ, να ξέρετε εδώ τώρα. Δεν θα σταθώ σε αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον της Κορινθίας. Μου είπατε πάντως ότι μετανιώνετε και για τους δύο και μου μιλάτε εκεί με φνηδιάστε και ακόμα πιο βαριά με τον τελευταίο σας αντιπεριφερειάρχη. Εδώ, ναι. Δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο σε θέματα προσωπικών τραυμάτων. Προσωπικά τραύματα, μάλιστα. Κορινθία, σας απασχολεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πολλές φορές έχετε επικεντρώσει το ενδιαφέρον σας ως παράταξη και για τον δικό μας χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γκιολί. Αναρωτιέμαι αν είναι έτσι μια προσωπική, μια εμπάθεια, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο στο πρόσωπο του κυρίου Γκιολί. Δεν έχουμε καμία τέτοια εμπάθεια. Τώρα θεωρώ ότι η κουβέντα μας γίνεται σε ένα. Όχι, θέλω όλα θέλω να τα πούμε. Σε διαφορετικό επίπεδο και θέλω να σεβαστούμε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Δεν θέλω ποτέ μου να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα καθαρός νομικής φύσεως και όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή είναι το πώς η Κόρινθος, η Κορινθία θα ξεπεράσει τα σημαντικά προβλήματα, θα βγει πιο ενωμένη, πιο δυνατή απέναντι σε αυτή την κρίση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίων είναι πολύ σημαντικά. Πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Είναι σε ένα μετέχμιο. Η οικονομία μιας ακμάζουσας περιοχής, γιατί εμείς όταν κατεβαίναμε για να πάμε τις πρώτες φορές στην Αθήνα, ναι, περνώντας από την Κορινθία, βλέπαμε έναν άλλον πλούτο που δεν τον είχαμε εμείς στην Αρκαδία, mm-hmm, στο χωριό μου. Mm-hmm. Έβλεπα εδώ το τι γινότανε. Περνούσαμε με το λεωφορείο, στον Ισθμό, στους Αγίους Θεοδόρους, στο Λουτράκι, στην Βόχα. Στη Βόχα που είναι όλοι οι συγγενείς μου. Έτσι, καταλάβατε λοιπόν ότι μιλούσαμε για πλούτο, μιλούσαμε έτσι για άλλη ιστορία. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα μεγάλα προβλήματα. Μεγάλος μαρασμός. Είχαμε νέο πρόβλημα. Τον παγετό τους αγρότες, το επόμενο με ερώτημα. -3, -4. Έτσι. Ήδη πήραμε αμέσως πρωτοβουλία ως παράταξη, ενημερώνοντας τον ΕΛΓΑ και τον Πρόεδρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όπως αυτό το πρόβλημα ήταν και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Και η Αργολίδα πολύ. Έτσι, και η Αργολίδα τεράστια, και η Αρκαδία, και η Λακωνία, λιγότερο η Λακωνία, και η Μεσσηνία, λιγότερο και η Μεσσηνία. Αλλά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στην Αρκαδία ήταν -7,
Εδώ ήταν μείον 3. Άρα έχουμε έναν μαρασμό του αγροτικού κόσμου σε την πανδημία. Μια, θα έλεγα, σύντηση της αγροτικής οικονομίας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το σημαντικότερο πρόβλημα των επενδύσεων. Των επενδύσεων. Μιλούσαμε για κάποιες επενδύσεις οι οποίες είχαν δρομολογηθεί την προηγούμενη περίοδο, οι οποίες τώρα δεν περπατάνε. Μα δεν υπάρχει στην ατζέντα κάτι τέτοιο της καινούργιας περιφερειακής αρχής, κύριε Δατούλη. Διορθώστε με αν υπάρχει. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει είναι μόνο αναθέσεις. Εκμεταλλεύονται τα πολλά χρήματα που αφήσαμε πίσω, τα πολλά έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη, τις μελέτες που είχαμε κάνει, έτσι, και βέβαια τις μεγάλες μας παρεμβάσεις σε θέματα κέντρων υγείας, σε θέματα. Ναι, αυτό. Τα οποία τώρα γίνονται. Ναι. Σε θέματα που. Εξηγήστε μου ένα λεπτό, κύριε. Δέστε ότι αυτή τη στιγμή τα τρία μεγάλα έργα, έτσι, ιδίωκος, το Λαογραφικό Μουσείο, έτσι. Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Μεγάλα ποσά. Το βασικότερο είναι τα χωροταξικά. Δηλαδή, εμείς είχαμε ετοιμάσει το ΕΣΠΑ για να δεχθεί το θέμα των αναπλάσεων της μεγάλης ανάπλασης του Λουτρακίου με 5 εκατομμύρια. Έτσι, εμείς είχαμε εξασφαλίσει τον πεζόδρομο, βέβαια, τον παραλιακό. Το παραλιακό μέτωπο που θα αλλάξει την μορφή του Λουτρακίου. Το ίδιο για την Κόρινθο με τα 2.200.000. Παθαρίστρα πάνω, βέβαια. Έτσι, το ίδιο για το Κιάτο. Το ίδιο για το Ξυλόκαστρο. Το ίδιο για τη Βόχα. Έτσι, καταλάβατε λοιπόν ότι, και βέβαια πάνω απ' όλα, γιατί δεν προχωράει η όχθη πολιτισμού και περιβάλλοντος, όπου τα γεράνια και ο ορεινός όγκος, ο ορεινός, η ζήλια και η ορεινή όγκη θα ήταν μια καινούργια προσπάθεια παρεμβάσεων με καθαρός επενδυτικό ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που θέλω να κατανοήσω είναι και αυτά τα χρήματα, κύριε Τατούλη, υπήρχαν. Ασφαλώς και υπάρχουν. Για εξηγήστε το μου, γιατί υπάρχει πολύ χρήμα αυτόν τον καιρό, αυτά τα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν φέρει, η καινούργια περιφερειακή αρχή δύο χρόνια δεν έχει φέρει τίποτα. Ό,τι χρήματα. Άρα αυτά προϋπήρχαν από τη δική σας θητεία. Εδώ ξεχνάτε ότι το Κόρινθος, παλιά Επίδαυρος, το είχαμε δημοπρατήσει, είχαμε εργολάβο, ναι. Και ήταν ένα έργο που είχαμε εξασφαλίσει σε δύσκολους καιρούς 4 εκατομμύρια. Έτσι, τα ίδια πράγματα είχαν γίνει παντού σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Απλώς δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται από μια ώρα στην άλλη. Ήταν δύσκολα πράγματα, γιατί έχουν κανονισμό, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχει κανονισμό. Χάθηκαν όμως 2 χρόνια περίπου, 1,5 χρόνος που μείναν νεκρά αυτά τα έργα. Ναι. Έτσι, ακόμα και το θέμα των υδατοδεξαμενών. Που είχατε πει ότι θα είναι ένα τεράστιο θέμα με τα εγκυοβελτιωτικά έργα. Κυρίως τα εγκυοβελτιωτικά έργα τα φτιάξαμε κυρίως για την Κορινθία, έτσι, εξασφαλίζοντας 13 εκατομμύρια, παίρνοντας το πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μας το εκχώρησαν στο δικό μας πρόγραμμα. Καταλάβατε, και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν για 1,5 χρόνο ήταν νεκρά, έτσι, και τώρα δειλά-δειλά με δυσκολίες προσπαθούν να τα προωθήσουν. Γιατί είχαν ένα πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Ήταν. Ότι φοβόντουσαν να προχωρήσουν τα έργα θέλοντας να τα ιδιοποιηθούν ότι είναι δικά τους έργα. Λέτε ότι αυτοί οι ματαιώτες σε έναν κόσμο τόσο αγγελικά πλασμένο ήταν το μόνο στοιχείο για να τους κάνει να μην κάνουν τίποτα. Θα σας πω, θα μπορούσα να αμφισβητήσω αυτά που είπατε, αλλά νομίζω ότι στην κορύφωση, γιατί έχω εκφραστεί σε αυτό, της μη συνέχειας της αυτοδιοίκησης, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συνέβη με την υπογραφή των σκουπιδιών, δηλαδή τους ΔΙΤ, που δεν καλεστήκατε. Δηλαδή αυτό το οποίο... Τι να πω, και ο πολίτης που δεν έχει ενημερωθεί ποτέ του για τα κοινά γνωρίζει τι γινόταν με το θέμα του ΣΔΙΤ, των απορριμμάτων που υπογράφει, απουσιάζεται. Αυτό ήταν λυπηρό για την Πελοπόννησο, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια. Πρώτα να σας πω, δεν υπεγράφει τίποτα. Ορίστε. Η υπογραφή της συμβάσεως φέρνει το όνομά μας. Το ίδιο το έργο φέρνει το όνομά μας. Απλώς υπεγράφει η έναρξη των εργασιών. Εντάξει. Έτσι, η έναρξη των εργασιών. Γιατί ακούω διάφορες κουβέντες και διάφορους λόγους.
Και μάλιστα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπέγραψε, ενώ δημόσια λέει, ότι διαφωνεί με το έργο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δημόσια το λέει ότι διαφωνεί με το έργο. Κανείς δεν αμφιβάλλει αυτό. Για να αντιληφθούμε αυτή την ετεροδικία που έχει στο μυαλό της. Έτσι, πότε το ένα, πότε το άλλο, ανάλογα. Mm-hmm. Έτσι, εμείς ήμασταν υπερήφανοι για αυτό το έργο και παραμένουμε υπερήφανοι, γιατί επιβάλαμε ένα καινούριο, μάλλον επιβάλαμε, ναι, επιβάλαμε ένα καινούριο μοντέλο. Θα το επιβάλλατε, χώρα, το αμφισβήτησαν τόσες κυβερνήσεις. Στη χώρα. Στη χώρα. Ναι. Έτσι, με πόλεμο από τους βουλευτές. Οι υπουργοί ερχόντουσαν και υπογράφανε, βουλευτές υπογράφαν μετά να καθυστερήσουν το έργο. Ξεχνάτε την υπογραφή των 29 βουλευτών, των 20 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σύμπλευσαν με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσουν το έργο. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το έργο φέρνει τη δική μας υπογραφή. Το ότι δεν μας κάλεσαν εκεί δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, μειολογικά θα έπρεπε, ας πούμε, αντί του κυρίου Μαντά, θα μπορούσε να είναι ο Πέτρος Στατούλης. Έτσι, λέω τώρα για την πανδημία και για τα μέτρα που λαμβάνονται. Αντί του βουλευτή. Τώρα δεν θέλω να σταθώ σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας με την εικόνα που παρουσιάζει δείχνει και το μέγεθος της σοβαρότητας που τον για δείχνει. Πάμε σε άλλο ένα ερώτημα. Έχουμε θέμα με τη Διόρυγα, κύριε Τατούλη. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Είναι κλειστή εντελώς. Ακόμα δεν ξέρουμε, και κυβερνητικά το λέω, εάν θα μας βρει καλοκαίρι με ανοιχτή τη Διόρυγα. Και ναι μεν εμείς μπορεί πλέον να μην ανησυχούμε, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι πίσω που ανησυχούν και υπάρχει και οικονομία η τοπική, η οποία και αυτή θα αναβαγίσει. Θέλω να μου πείτε τη θέση σας για την Διόρυγα. Τη Διόρυγα την οποία, για να κάνω κι εγώ μια κριτική, δεν προλάβατε να κάνετε αυτά που είχατε υποσχεθεί. Την πύλη της Πελοποννήσου. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν προσπαθήσαμε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Απλώς, όπως ξέρετε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε σχέση με την εταιρεία που διαχειρίζεται τη Διόρυγα, δεν μας έδωσε ποτέ το δικαίωμα και την αρμοδιότητα την οποία τουλάχιστον 5-6 φορές την απαιτήσαμε. Την απαιτήσαμε. Μέχρι εκεί τα πράγματα. Ναι. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για εμάς, γιατί ήταν ένας σημαντικός στόχος και παραμένει σημαντικός στόχος για εμάς αυτό το πράγμα. Αυτό για το project της μεγάλης επένδυσης που χρειάζεται η αυτό περιοχή. Αυτό που λέτε και το πιστεύουμε όλοι. Θα επανέλθω πάλι. Εκείνο που θέλω να πω. Για σκεφτείτε πριν 2 χρόνια που είχαμε την άλλη μεγάλη κατολίσθηση. Από πού βαλόμασταν? Από τους πάντες. Ένα τηλεοπτικό σταθμό εδώ πέρα. Ναι, τα γνωστά. Ο οποίος έριχνε την ευθύνη σε εμάς, παρόλο που από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή με την τότε υπεύθυνη της Διόρυγας. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και μέσα σε 2 μήνες αποκαταστάθηκε αυτή. Αλλά ήμασταν από πάνω. Τώρα βέβαια μπορεί το μέγεθος της βλάβης να είναι μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να το πω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο. Ούτε έχει φτιαχτεί κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όχι. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που κάνω. Μακάρι να μην είναι σωστές, αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ακριβώς αυτές που σας λέω. Κοιτάξτε, εάν η Πελοπόννησος ήθελε αυτή τη στιγμή να προτείνει ένα μεγάλο πρόγραμμα για το Ταμείο Ανασυγκρότησης με προϋπολογισμό πάνω από 300 εκατομμύρια, ήταν μόνον και μόνον η αξιοποίηση και η επενδυτική παρέμβαση στον Ισθμό όπως τη λέγαμε τότε, με κάποιο έργο το οποίο θα ήταν έργο αταξιών για να προσελκύσει το ενδιαφέρον, για να λέει ο άλλος φεύγω για να πάω εκεί να δω. Έτσι, το ένα σημαντικό έργο είναι αυτό. Και το δεύτερο σημαντικό έργο που το είχαμε προχωρήσει, αλλά ο τότε υπουργός δεν το πέρασε ποτέ, ακόμη και με την τροπολογία, ήταν για τα πλωτά αιωλικά πάρκα. Έτσι, τώρα μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις. Μεγάλες επενδύσεις. Μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις που θα άλλαζαν την ροή της περιφέρειάς μας. Ερώτηση προτελευταία πια.
Τα υπόλοιπα τηλεοπτικά θα τα πούμε. Λοιπόν, με ρωτά ο Κροατής, τι λέτε για τον νέο νόμο της αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσουν να μπουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις. Έχω τοποθετηθεί. Ναι. Και έχω τοποθετηθεί από τη στιγμή, από την δημιουργία του νόμου Κλεισθένη. Mm-hmm. Όπου ήμουν υπεύθυνος από πλευράς ΕΝΠΕ για να διαχειριστώ μαζί τον καινούργιο νόμο, τον νόμο Κλεισθένη. Είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Το είπατε και πριν, αλλά επειδή ήταν ακροατής. Έχει πολύ δίκιο ο ακροατής μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τον σημαντικό προβληματισμό, που πιστεύω ότι δεν έχει απλώς και μόνον ιδεαλιστικές βάσεις, αλλά έχει την βάση μιας αναγκαιότητας. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να μάθουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, θα πρέπει να θεμελιώσουμε θεσμικές διαδικασίες συνεννόησης και συνεργασίας. Όσο περισσότεροι εκφραστές υπάρχουν σε ένα συλλογικό όργανο, τόσο σημαντικότερες είναι οι πιθανότητες οι αποφάσεις να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να μην λαβαίνετε υπόψη κάποια άλλη άποψη, αλλά μέσα στο θυμικό όλων που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο δημιουργεί, γεννάει καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις. Και θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και αληθινοί. Άλλος δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος της πεπατημένης. Θέλει η κυβέρνηση, η οποία σήμερα θεωρείται κυβέρνηση, σε αύριο δεν έχει εξασφαλίσει κανένας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών θα παραμένει σταθερή. Θέλει λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απόλυτη κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τραγικό λάθος. Στη Νέα Δημοκρατία δεν ακουγόταν τέτοια κουβέντα. Δεν μπορούσαν να διατυπώσουν τέτοια κουβέντα. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά τα εγχειρήματα, γιατί πρόκειται περί εγχειρήματος, δεν έχουν μακροπρόθεσμη, ναι, σαφώς, έτσι, αναφορά. Βέβαια. Ξέρετε, κάποτε οι ιστορικοί του μέλλοντος θα γράφουν για τις σημαντικές μεταβολές που έχουν γίνει στην πολιτική πορεία ενός τόπου. Όπως είπα εγώ προηγούμενα, που ήμουν από άλλο πολιτικό χώρο, ότι ο Καλλικράτης ήταν η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που διέσωσε την αυτοδιοίκηση πριν έρθουν τα μνημόνια στη χώρα, ή μάλλον είχαν εμφανιστεί τα μνημόνια στη χώρα, έτσι. Το ίδιο επαναλαμβάνω και τώρα. Αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις μένουν. Κύριε Τατούλη, εν τέλει. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, ναι, αυτό το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα βοηθήσει στην πρόοδο αυτού του τόπου, ούτε στην πρόοδο των πολιτών, ούτε θα βάλει καινούργια πολιτιστικά στοιχεία πολιτικής στη σκέψη των πολιτών. Και πάνω απ' όλα θα δίνει πάντοτε το δικαίωμα της ελίτ να θεωρεί ως μαγαζί της, ως οικόπεδό της και ως ιδιοκτησία της στη χώρα. Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, γιατί αυτό ήταν και το διακύβευμα των προηγούμενων εκλογών. Εννοείται ότι είναι η ταυτότητα του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα στις κόντρες τις πολιτικές, και θα είναι και το επόμενο ζητούμενο και του κυβερνώντος, δηλαδή, κόμματος στις επόμενες εκλογές. Χωρίς τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Θα μιλήσω. Γι' αυτό είμαι σας έχω. Είναι στο σημαντικότερο κομμάτι. Δεν είναι στο σημαντικότερο, η Αρκαδία είναι το σημαντικότερο. Όταν λέω το σημαντικότερο των εξελίξεων. Θα σας τα πω ένα λεπτό, να ολοκληρώσω το πολιτικό σκέλος. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι πολιτικό όργανο ή αυτοδιοικητικό? Μονολεκτικά για να μου πείτε για τους εορτασμούς. Η αυτοδιοίκηση. Για τις δικές μου πληροφορίες λένε ότι στις επόμενες εκλογές πάλι πολιτικά θα μιλήσουμε. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός. Είναι όμως βαθύτατα πολιτικός θεσμός. Δεν μπορεί να είναι καλαμπούρη η αυτοδιοίκηση. Ούτε διεκπεραίωση μπορεί να είναι. Η αυτοδιοίκηση και
ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός και ο πρώτος βαθμός έχουν την ικανότητα να έχουν την εγκύτητα του πολίτη. Είναι δηλαδή η δημοκρατία σε ένα επίπεδο αμεσότητας με τον ίδιο τον πολίτη. Καταλάβατε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι το να είναι πολιτικοποιημένος ο θεσμός και σε καμία περίπτωση κομματικοποιημένος. Μάλιστα, 200 χρόνια, πέστε μου γιατί το φυλάτε. Λοιπόν, τι γίνεται, ποιο είναι το... Έχετε καταλάβει τι ακριβώς θα κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια, τέλος πάντων, των εορτασμών, κυρία του Σουφαρά, Μοριά. Κυρία Σουφαρά, θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να ξαναβγεί η Πελοπόννησος μπροστά. Για να ξαναθυμίσει στην Ελλάδα το πρωταγωνιστικό της ρόλο. Αλλά γιατί να απαιτήσει πάλι από την επικράτεια τον πρωτοποριακό της ρόλο στην σύλληψη μιας νέας ιδέας, ενός νέου οράματος για τη χώρα. Τα 200 χρόνια, αυτά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, δεν έχουν τον επαιτειακό χαρακτήρα ότι απλώς γιορτάζουμε κάποιες γιορτές. Ναι. Έτσι απλώς σε φέρνουν σε μια κατάσταση αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. Γνωρίζεις καλύτερα την ιστορία σου και τον εαυτό σου. Ναι. Όχι για να γίνεις μίζερος σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα, αλλά για να απαλλαγείς από τις δουλείες των ιστορικών γεγονότων. Τις αναλήθειες, τις μυθοποιήσεις, την ακριβότητα, την ακρίβεια στα ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω, και η χώρα μας δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει γενικότερα. Ασφαλώς και από αυτό. Δεν κατάλαβα. Η κριτική που κάνω δεν την κάνω. Δεν την κάνω. Έτσι. Πρώτα-πρώτα η επιλογή του προσώπου ως Προέδρου της Επιτροπής. Τι έχει να συνεισφέρει. Μοντελάκια δεν χρειάζεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δέστε λίγο στη Μάνη, στην Αερόπολη. Έτσι, όπου οι Μανιάτες παίξανε πρωταγωνιστικό ρόλο, αναντίρρητα. Εγώ εκτιμώ ότι οι Μανιάτες και οι Ντρέδες στην Κυπαρισία, στην Τριφυλία, ήταν τα δύο κορυφαία στρατιωτικά σώματα που βοήθησαν τα μέγιστα στην Επανάσταση. Τα μέγιστα στην Επανάσταση. Το μόνο που προβλήθηκε ήταν τι φορούσε ο ένας, τι φορούσε ο άλλος. Το σεγκούνι. Καταλάβατε λοιπόν. Δεν μπορείς δηλαδή να τραβάς τα μάτια του κόσμου στις ενδυματολογικές σου επιλογές και να αφήνεις το ιστορικό γεγονός να είναι πίσω από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κάνω σκληρή κριτική, επιτρέψτε μου όμως, έχω λόγους που την κάνω. Έτσι. Τα 200 χρόνια λοιπόν ήταν η 25 Μαρτίου 2021. Τα 200 χρόνια δεν είναι τα μετέπειτα χρόνια. Η Πελοπόννησος έπρεπε να είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος των εκδηλώσεων. Δηλαδή όλη η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει το μεγάλο διεθνές παγκόσμιο γεγονός στην Πελοπόννησο. Δεν υπήρξε πουθενά τέτοιο αίτημα. Δεν υπήρξε ποτέ πουθενά τέτοια σκέψη. Ούτε εκδήλωση. Φανταστείτε ότι 25 Μαρτίου η Ακροκόρινθος δεν τονίστηκε πουθενά. Έχει αγνοηθεί από τους ιστορικούς, λάθος μου, από μια μερίδα ιστορικών, ο σημαντικός ρόλος της Ακροκόρινθου. Ναι. Σε όλα τα γεγονότα, από την ιστορία της έναρξης της Επανάστασης μέχρι την άλωση του κάστρου, μετά από την πορεία του Δράμαλη, αλλά και στις μετέπειτα ιστορίες, η Ακροκόρινθος ακόμη και στον Εμφύλιο πόλεμο του 24-25 έπαιξε σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Έτσι, η γενιά των πολιτικών της Κορίνθου ήταν εξαιρετική γενιά πολιτικών που οι μεγάλες οικογένειες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Επανάστασης. Για αυτά τα πράγματα δεν μίλησε κανένας. Να σας πω, κύριε Τατούλη, δεν κάναμε τίποτα. Δεν είδε κανένας τίποτα. Δεν είναι το πρόβλημα τι ιστορικό γεγονός και ποια είναι η τοπική συμμετοχή. Εδώ μιλάμε για μια καθολική αντίληψη ότι χωρίς την Πελοπόννησο δεν θα υπήρχε επανάσταση του 21. Χωρίς τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πελοποννήσου δεν θα υπήρχε το
το καινούριο ελληνικό, το νέο ελληνικό έθνος. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, η περιφέρεια είναι παντελώς ανύπαρκτη. Μπλεκτήκανε σε μια διαδικασία με μια γνωμοδοτική επιτροπή, την οποία ποτέ δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις, η οποία και αυτή δεν μπόρεσε και δεν της επιτράπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο για τον τρόπο. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι μόνο τα πορτρέτα στην περιφέρεια, στην Ευνάρχου Μακαρίου. Και αυτά είναι μια ιστορία η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι θλιβερή. Απέχει κοινωνία δηλαδή, είναι εντάξει. Είναι θλιβερή ιστορία. Mm. Δεν είναι ότι απέχει. Ξέρετε ότι είναι αντίγραφα αυτά τα έργα. Είναι αντίγραφα σημαντικών έργων, σημαντικών ζωγράφων, που τα έργα αυτά βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν το γνώριζα αυτό. Να το γνωρίσετε. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στα ονόματα αυτών των σημαντικών ζωγράφων, Ελλήνων και ξένων. Ναι, δηλαδή δόθηκε μια εντολή να αντιγράψει τους... Έγινε αντιγραφή, αντιγραφή. Δεν θέλω να μπω και στην ποιότητα της αντιγραφής. Αλλά θεωρώ όμως ότι είναι βεβήλωσης το να επικεντρωνόμαστε στα 16 πορτρέτα και στην άποψη δεν υπήρχε μια φωτογραφία, ένα πορτρέτο του Κολοκοτρώνη στο διοικητήριο. Θεωρώ αστείες αυτές τις απόψεις. Καταρχάς δεν είναι πράξη εκδήλωση της συμπλήρωσης των 200 ετών, με συγχωρείτε, γιατί εκεί πέστε μου πού η κοινωνία συμπράττει και πού επικοινωνείς τα 200 χρόνια. Θα με ρωτούσατε τώρα τι θα κάναμε εμείς. Φυσικά θα σας το πω τώρα αυτό. Τι θα κάνετε? Σας προλαβαίνω λοιπόν. Εκτός από την Απενών, γιατί αυτή ήταν η παρέλαση. Όχι. Λοιπόν. Η απελευθέρωση των Αθηνών, μάλλον το θέμα της Αθήνας είναι μια ιστορία. Το λέω εντελώς με εισαγωγές, γιατί αυτό μου θύμισε εμένα 25 Μαρτίου τελικώς. Στην οποία πρέπει να κριθούν και κρίνονται ιστορικά πρόσωπα, σημαντικά mm-hmm. ιστορικά πρόσωπα. Μάλιστα. Εκείνο που είχε σημασία είναι το τι θα κάνουμε εμείς mm-hmm. μέσω πανδημίας. Γιατί και αυτό δημιουργεί ένα άλλο θήκη. Παίζει και το ρόλο του, βέβαια. Εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα είχαμε απαιτήσει να παίξουμε πρωταρχικό ρόλο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις του έθνους, του κράτους, της ελληνικής πολιτείας. Θα διεκδικούσαμε. Και δεύτερον, την ίδια μέρα θα είχαμε διασυνδέσεις διαδικτυακές με όλες τις φίλες προσκύμενες περιφέρειες απανταχού του κόσμου, με όλη την ομογένεια, με όλη την ομογένεια, και θα ανταλλάσσαμε απόψεις χάρη του γεγονότος, ενημερώνοντας για το γεγονός, έτσι, δημιουργώντας μια διεθνή εικόνα για αυτή την ιστορία, για την Επανάσταση, βάζοντας κριτήρια πάνω στην μεταφορά της γνώσης. Τι σχέση έχει η Ελληνική Επανάσταση με την Γαλλική Επανάσταση? Καμία. Άλλη Γαλλική Επανάσταση. Ακριβώς. Άλλη Ελληνική Επανάσταση. Για το ρόλο, για το πώς επετέθη αυτός ο στόχος, για να μοιηθούν οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας και ιδιαίτερα οι αυτοδιοικητικοί για το ενδιαφέρον αυτό. Θα δημιουργούσαμε λοιπόν ένα θέμα διεθνοποιημένο, έτσι, κάτι που δεν το έκανε ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Τα μέσα, τα μεγάλα, παίξαν κάποιες εικόνες, αλλά και αυτές σε ελάχιστο χρόνο, σε ελάχιστο χρόνο, έτσι. Δεν άφησε αποτύπωμα όμως. Δεν άφησε αποτύπωμα. Αυτό θα κάναμε εμείς. Εδώ μάλιστα να σας πω ότι λέει ακροατής που μας παρακολουθεί, και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ, γιατί είναι υψηλό το επίπεδο. Πώς γίνεται διεθνώς λόγω των Φιλελλήνων να υπάρχει αναφορά στο 21 και στο Μοριά, ενώ ο ίδιος ο Μοριάς σιώπησε? Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα, εάν και θέλω να πω ότι κανένας δεν γνωρίζει την ιστορία των Φιλελλήνων. Δεν γνωρίζει κανένας ότι πάνω από 250 φιλέλληνες έπεσαν σε όλη αυτή τη διάρκεια του αγώνα, ότι οι περισσότεροι φιλέλληνες ήταν από τη Γερμανία, το αγνοούν όλοι τους. Μετά είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Εγγλέζοι και από διάφορες χώρες, ένας από την Αμερική. Μάλιστα. Ωραία. Όπως κανένας δεν γνωρίζει ότι η πρώτη χώρα η οποία αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση παγκόσμια ήταν η Ταϊτή. Ναι, και το είδα και φέτος. Δυστυχώς δεν γνωρίζει κανένας, και χαίρομαι πάρα πολύ για το κρίσιμο ερώτημα της βαθιάς γνώσης και της ανησυχίας
που υπήρξε από τον φίλο ακροατή, θα ήθελα να πω ότι οι Αϊτιανοί, οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί το 1806 από τους υπεριαλιστές εκείνη την περίοδο μετά που ιστορικό αγώνα, ναύλωσαν ένα πλοίο και περίπου 100 άτομα ήρθαν για να ενισχύσουν την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Τους έπιασε χολέρα, ή χολέρα είπαν όλοι, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σας το πω, και δεν πρόλαβαν να φτάσουν εδώ πέρα. Και είχαν φορτώσει για να φέρουν ως βοήθεια 40 τόνους καφέ στο πλοίο αυτό. Το θέμα των Φιλελλήνων είναι ένα κέριο θέμα που πέρασε από πολλές ρογμές που δεν τις ξέρουμε και δεν τις γνωρίζουμε, που δεν θέλουμε να τις ξέρουμε και που δεν θέλουμε να τις γνωρίσουμε. Η πρώτη ρογμή έγινε με την άλωση της Τριπολιτσάς, είναι γνωστό σε όλους. Και η δεύτερη, αυτή ήταν μια αρνητική ρογμή στον φιλελληνισμό, αλλά υπήρξε όμως μια θετική ρογμή με την ιστορία του Μεσολογγίου, όπου ο Μάγερ είχε ουσιαστικά δώσει το δικό του στίγμα μέσα από το έντυπο που έκδιδε στο Μεσολόγγι, αναπτύσσοντας πάλι ένα καινούριο ρεύμα φιλελλήνων. Όπως και πολλοί εξέχοντες φιλέλληνες ήταν στην αυλή του Οδυσσέα Ανδρούτσου, και αυτό δυστυχώς δεν είναι γνωστό στους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, μας πάει το ραδιόφωνο νομίζω, μας ακούσανε πολύ και συμμετέχει ο κόσμος εδώ του Just Radio. Κύριε Ταντούλη, μιλάμε μία ώρα και κάποια λεπτά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα, την οποία θα έχετε την ευκαιρία και εσείς φίλοι ακροατές να την ακούσετε μέσα από το jennysworld.gr, θα τον βάσουμε στο YouTube. Σας θέλουμε συχνά πυκνά εδώ στα Κορινθιακά Εδάφη και θα σας παρακολουθούμε, εννοείται. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι χρήσιμες αυτές οι κουβέντες και η ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι θέμα να υπάρξει μια λογική εντυπωσίασης, ούτε θέμα καθαρός μιας επικοινωνιακής προσέγγισης. Ναι, ακριβώς. Είναι βαθύτατα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Όλα τα υπόλοιπα που είναι νεοφανή στην ελληνική κοινωνία είναι ζημιογόνα θέματα. Δημιουργούν καινούριους τραυματισμούς, αυξάνουν τα τραύματα που έχει η χώρα. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω, τελειώνοντας, ότι από εδώ και πέρα πολύ γρήγορα θα ζήσουμε πράγματα τα οποία ασφαλώς και θα ταράξουν τις συνειδήσεις μας, την ενσυναίσθησή μας και πάνω απ' όλα το ίδιο το ενδιαφέρον μας. Ένα μένει αναλύωτο, ότι αυτός ο λαός, ο απλός πολίτης, ο μεροκοματιάρης πολίτης, ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο κυνηγημένος άνθρωπος από την ίδια την ζωή, είναι αυτός που πρωταγωνιστεί πάντοτε σε όλες τις δύσκολες ιστορικές στιγμές που έχει περάσει αυτός ο τόπος. Γι' αυτό και έχει ελπίδα αυτός ο τόπος. Ναι. Η ελπίδα μας είναι μόνο μία, να ξαναθυμηθούμε αυτό που πρώτοι εμείς θέσαμε ως πολιτικό θέμα, ότι χρειαζόμαστε έναν άδολο, ακομμάτιστο πατριωτισμό περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για να έχει τα στοιχεία τα θυσιαστικά, προκειμένου αυτός ο τόπος να συνεχίζει να υπάρχει, να δημιουργεί και να δίνει ελπίδα σε όλους τους απανταχού της γης ευρισκόμενους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας περιμένουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα τα πούμε βέβαια και τηλεοπτικά σε λίγο καιρό που θα ανακοινωθεί. Είναι τακτικές οι επαφές μου στην Βοηθεία και οι επισκέψεις μου, παρόλο που είναι δύσκολη καιρή και δεν έχουν αυτό το δημόσιο χαρακτήρα, αλλά συνεχώς βρίσκομαι εδώ κοντά. Να είστε καλά. Και εγώ.